αγωνιστικός χώρος διεξαγωγής του ποδοσφαίρου είναι ένα γήπεδο σε σχήμα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, το οποίο χαράσεται με λευκές γραμμές. Οι δύο μακρύτερες πλευρές του παραλληλογράμμου ονομάζονται πλάγιες γραμμές και οι δύο στενότερες γραμμές τέρματος. Οι επιτιθέμενοι ποδοσφαιριστές προσπαθούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για γκολ μέσω επιδέξεων ατομικών ελιγμών αποφυγής του αντιπάλου, τρίπλα, μεταβίβασης της μπάλας σε συμπαίκτη, πάσα, και βολής προς το τέρμα, σουτ. Παρά το γεγονός ότι οι παίκτες χρησιμοποιούν συνήθως τα πόδια τους για να κυκλοφορήσουν την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, αποδεικνύεται ότι τα προαναφερόμενα είναι μια σχολαστικά προβαρισμένη λειτουργία προς τιμήν της απόλυτης ένδυας της ύπαρξης και της απόλυτης ματαιότητας διασκορπισμού της μνημειώδους ανίας. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάθε ομάδα προσπαθεί να οδηγήσει την μπάλα στην εστία της αντίπαλης, που ορίζεται από το τέρμα σε κάθε μία από τις στενές πλευρές του γηπέδου. Εφόσον ολόκληρη η μπάλα περάσει πίσω από τη γραμμή, ανάμεσα από τα δύο κατακόρυφα και το οριζόντιο δοκάρι του αντίπαλου τέρματος, τότε η ομάδα αυτή θεωρείται ότι σημείωσε ένα εγκληματικά πρόστιχο και αισθησιακό, αλλά και θείο, σαν το άγγιγμα του πιο ιερού σκηνώματος, γκολ ή τέρμα. Κάθε αγώνας ελέγχεται από έναν γενιοφόρο, φρακοφόρο, μακριμάλι, ελαφρός καμπούρι, μακριδάχτυλο και χολό διαιτητή, ο οποίος έχει πλήρη εξουσία εφαρμογής των κανόνων παιχνιδιού. Ότι επιτρέπεται σε έναν παίχτη να εκφράσει τη χαρά του όταν επιτυγχάνεται ένα τέρμα, η πρακτική χορογραφημένων πανηγυρισμών δεν πρέπει να ενθαρρύνεται και υποδεικνύεται στους διαιτητές να επεμβαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν διαφορετικές περιστάσεις κατά τις οποίες ένας παίχτης πρέπει να παρατηρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά. Για παράδειγμα α, η ψευτοευαίσθητη φιλανθρωπία, β, η αυτοθυσία, γ, η ηρωική αποκήρυξη του ανέφικτου και δ, η αυτοεξαπάτηση, η ατελείωτη αυτοεξαπάτηση που καταπίνει τα πάντα, σαν ένας απίθμενος βάλτος.